Βλέπεις κάτι διαφορετικό στην φετινή χρονιά όσον αφορά τις προπονήσεις? Η αλήθεια είναι πως ναι, ότι αυτή η χρονιά ξεκίνησε πιο οργανωμένα από την ομάδα. Οι μεταγραφές γίνανε πιο γρήγορα. Ο προπονητής γνωρίζει την ομάδα. Οι παίχτες έχουμε μια σεζόν στην πλάτη μας. Και πιστεύω ότι με την προηγούμενη σεζόν σαν μάθημα μπορούμε να κάνουμε μια καλύτερη σεζόν. Συμπληρώνοντας αυτό που είπες, είναι σαφές πλέον ότι ο ΠΑΟΚ έχει και εσά τους μικρούς με μια χρονιά στην πλάτη, κάποια άλλα παιδιά περισσότερο. Αλλά έχει και πολλούς ποδοσφαιριστές πλέον, αυτοί που ήρθαν τους πάνω εκεί, πέντε είναι παιδιά τα οποία έχουν μια καριέρα στην πλάτη τους, δεν έχουν απειρία δηλαδή. Βλέπεις ότι έχει ανέβει το επίπεδο των προπονήσεων, γιατί στη μία που είδαμε χθες εμείς, διαπιστώσαμε ότι όντως είναι κάπως ανεβασμένο το επίπεδο. Σίγουρα. Αυτές τις τέσσερις προσθήκες που γίνανε μέχρι τώρα είναι και τέσσερις πάρα πολύ καλοί παίχτες. Το βλέπω καθημερινά στις προπονήσεις. Και είναι σίγουρο ότι αυτά τα παιδιά από την πρώτη μέρα και όλα δίνουν το 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι σίγουρο δηλαδή ότι θα μας βοηθήσουν. Και με τους πιο έμπειρους της ομάδας, εμείς οι νέοι που σιγά σιγά παίρνουμε εμπειρίες, όπως είπα και πριν, η επόμενη σεζόν θα είναι μια πολύ καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Το πιστεύω. Πέρσι ήταν ένα καλοκαίρι στο οποίο είχε την προετοιμασία πολύ. Μπορεί να μην πίστευαν ότι μπορεί να συνεχίσει το ρόστερ. Είχε ένα στοίχημα να καταφέρει να πει στον προπονητή. Όχι μόνο το πέτυχε, είχε και πολλή ουσία. Και γι' αυτόν τον λόγο ξεχώρισε. Άλλοι στόχοι πέρσι, άλλοι φέτος. Φέτος πώς θα την προετοιμάσει τη χρονιά, τι θέλει να πετύχει? Ο στόχος μου, ο πρωταρχικός, είναι να έχω υγεία. Πρώτα Θεός, αλλά πραγματικός μου στόχος είναι να καθιερωθώ σε αυτήν την ομάδα. Καθημερινά δουλεύω πολύ σκληρά με τους προπονητές, με τους γυμναστές, με τους θεραπευτές και πάντα έχω αυτό στο μυαλό μου, να καθιερωθώ στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή να φύγεις από το ότι πέρσι ήσουν η χρυσή αλλαγή, έμπαινες και έμπαινες ή ασίστ την γκολ και να είσαι ο βασικός. Ναι. Χρόνο το καλοκαίρι που ξεκουραστήκατε, που είχες ίσως την ευκαιρία να κάνεις ένα flashback πίσω στη χρονιά, τι κρατάς, ίσως ως κύριο μάθημα για αυτό που είχε τραυματισμούς? Κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν έκανε εσύ καλά, κάτι δεν πήγε στην ομάδα? Τι έχεις καταλάβει? Είναι πολλοί παράγοντες. Αν με ρωτάς τι κρατάω από την προηγούμενη σεζόν, είναι ότι είναι τραυματισμοί. Ναι, σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι. Πήγε καλά. Πιστεύω η απειρία έπαιξε σημαντικό ρόλο σε μένα. Ίσως ήταν μια σεζόν που άρχισα να παίζω σε top επίπεδο και αυτό ήταν κατά κύριο λόγο ο κυριότερος λόγος που τραυματίστηκα εγώ. Πρακτικά, η απειρία μου. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά σημαίνει ότι επειδή από μικρός έχω μάθει να τα δίνω όλα, κάποιες φορές πρέπει να καλμάρω τον τρόπο που δουλεύω. Γιατί δουλεύω καθημερινά και πριν και μετά τις προπονήσεις, ίσως κάνω υπερβολικά πράγματα. Και από του χρόνου, δηλαδή από αυτή τη σεζόν, και με συνεννόηση με τους γυμναστές, με τους θεραπευτές και τους γιατρούς, πιστεύω δεν θα υπάρξουν ξανά τραυματισμοί για μένα. Γιάννη, βλέπεις πολλές αλλαγές μέσα σε αυτόν τον χρόνο, δηλαδή συγκρίνοντας τον ΠΑΟΚ πέρσι το καλοκαίρι με τον ΠΑΟΚ φέτος εδώ στην Ολλανδία, βλέπεις να έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα? Όπως είπα, την προσέγγιση της ομάδας, τη φιλοσοφία, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες που δεν τα βλέπει ο κόσμος. Όπως είπα και πριν, η περσινή χρονιά είχαμε καινούριους προπονητές, είχαμε καινούριους ποδοσφαιριστές και εγώ καινούριος ήμουνα. Φέτος ξεκινάμε από το τέλος της περσινής χρονιάς, δηλαδή ξέρει ο ένας τον άλλον, ξέρει πώς δουλεύει ο ένας και πώς δουλεύει ο άλλος, ξέρουμε τον προπονητή μας, ξέρουμε τι ζητάει και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι όλα προς το καλύτερο και είναι στο χέρι μας, όπως είπα, για να έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Είναι αρκετή για κάποιο είδους καλύτερη οργάνωση σε πολλά κομμάτια, ναι, ναι. Τα οποία ο ΠΑΟΚ υστερούσε το προηγούμενο διάστημα. Σίγουρα, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η προηγούμενη χρονιά. Ήταν ένα μάθημα για όλους. Και με βάση αυτής της χρονιάς πιστεύω ότι γίνονται καθοριστικά βήματα προς τα μπροστά. Σε όλους τους τομείς. Ποιο είναι το σημαντικότερο μάθημα που πρέπει να αποφυμάσετε
να αποφύγετε για να μην βρεθεί ο ΠΑΟΚ τόσο πολύ νωρίς εκτός στόχων σε ό,τι αφορά διεκδίκηση τίτλου. Σίγουρα. Μάθημα είναι όταν παίζαμε να μην υποτιμάμε τους αντιπάλους μας, κατά κύριο λόγο. Μάθημα είναι ότι στα δύσκολα η ομάδα έδειξε χαρακτήρα. Να δείχνει ότι μπορεί να γυρίσει παιχνίδια. Ήταν ένα μάθημα. Κρατάμε και τα καλά και τα κακά, όπως είπα και πριν. Δεν σημαίνει ότι κρατάμε μόνο τα κακά. Υπήρχαν και πολλά θετικά. Γιάννη, έκλεισε τη χρονιά πέρυσι, όντας αποκάλυψη μέσα στην τριάδα των καλύτερων παιχτών του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, έχεις ένα πλεονέκτημα σε εισαγωγικά, ότι ίσως δεν έχεις την πίεση. Γιατί ήρθες εκεί που δεν το περίμενε κανείς, ότι θα πούμε στα κύρια και θα παίξει. Δεν υπήρχαν οι απαιτήσεις δηλαδή από πριν. Έκανες το ξεπέταγμα. Πλέον οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, ο κόσμος περιμένει από σένα ακόμη περισσότερα. Και υπάρχουν και περισσότεροι παίκτες στη θέση σου. Δεν ξέρω αν αυτό σου δημιουργεί επιπλέον πίεση. Και αν αυτό είναι το βασικότερο για σένα, να δείξω αυτή τη φορά αντοχή στην πίεση. Γιατί όλοι περιμένουν από σένα πράγματα. Κοιτάξτε. Το να παίζει τον ΠΑΟΚ έστω και ένα λεπτό σε δίνει κίνητρο. Εκτός από το κίνητρο σε δίνει πίεση. Γιατί η ομάδα αυτή πρέπει να πρωταγωνιστεί. Κάνει πρωταθλητισμό, το ξέρουμε όλοι. Και πάντα πρέπει να είσαι ο καλύτερος. Οπότε και πέρσι είχα πίεση. Δεν σημαίνει ότι δεν είχα κάποια πίεση. Φέτος τα πράγματα είναι ακόμα πιο. Όπως είπατε κι εσείς, ότι περιμένετε πιο πολλά πράγματα από μένα. Έτσι το βλέπω κι εγώ. Στο μυαλό μου έχω ότι. Σαν αθλητής θέλω να κάνω βήματα μπροστά. Δεν με δημιουργεί κάποιο άγχος, κάποια πίεση εμένα προσωπικά. Το μόνο που δημιουργεί και ο ανταγωνισμός είναι το κυριότερο που παίζει σημαντικό ρόλο στην καριέρα ενός ποδοσφαιριστή, να γίνεται καλύτερος. Ο ανταγωνισμός δηλαδή σε αυτή την ομάδα γίνεται όλο και καλύτερος. Έχουν έρθει πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, ειδικά στη θέση μου. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να παλέψω για μια θέση στην 11 του ΠΑΟΚ. Και έχω αυτή την ευκαιρία. Τι άφησες, τι πήρες, τι κράτησες από όλη αυτή τη συνεργασία την οποία έχεις με το συγκεκριμένο προπονητή και ρωτάω εσένα σαν πιο νεαρό, γιατί πως πιο νεαρός λειτουργείς ως φουγγάρι και κρατάς περισσότερα πράγματα. Πόσο σε επηρέασε και τελικά επειδή δόθηκαν πολλές εξηγήσεις για αυτό το σήμα, τι ήταν αυτό για εσένα, πόσο σε επηρέασε γενικότερα σε αυτήν την οποία ακολουθεί το μαζί. Κοιτάξτε, το έχω ξαναναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν. Αυτή η σκηνή στη Βέρεια με βοήθησε πάρα πολύ. Σε κάθε αρνητικό, εγώ πάντα προσπαθώ να δω τα θετικά του. Εκείνη η φάση ήταν μια φάση που δεν την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, γενικά στη ζωή μου. Από την πρώτη στιγμή που με έβγαλε ο προπονητής μου, κατάλαβα το λάθος μου, κατάλαβα την αντίδρασή του, γιατί ήμουν ένας παίχτης ο οποίος, κακά τα ψέματα, αυτός με ανέδειξε. Αυτός με έβαλε στην 11 του ΠΑΟΚ να παίξω. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και θα τον ευχαριστώ για πάντα. Από εκεί και πέρα ήταν ένα μάθημα για μένα και με έκανε να οριμάσω μέσα μου, να ξέρω δηλαδή τι μου ζητάει ο προπονητής και αυτό κατάλληλα να το πράττω. Αυτό. Πέρυσι καταλαβαίνω την διάθεση σου και θέλει να παίξεις και αποδέχομαι όσα απάντησα γιατί δεν μου αρέσει ποτέ αυτό το παίζω που πει ο προπονητής. Ξεκάθαρα. Ποια είναι η θέση σου στο γήπεδο και ποια είναι τα πρώτα βήματα σου πάνω σε αυτή. Γιατί νομίζω ότι όταν από κάποια στιγμή και μετά ο κάθε παίκτης, στο καναλάτιο δέχομαι να παίζει ο λειτουργία ο προπονητής, αλλά έχει κάποια συγκεκριμένα του, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία δίνει στην ομάδα. Κοιτάξτε, το να παίζει κάποιος παίκτης σε πολλές θέσεις πιστεύω ότι δεν είναι αρνητικό, είναι θετικό. Τη θέση μου την ξέρετε όλοι, πιστεύω ότι είναι στα άκρα και πίσω από το φορ, δηλαδή στον άξονα. Από εκεί πέρα είναι τρεις θέσεις πίσω από το φορ, επιθετικός, που μπορώ να δημιουργήσω και να δώσω την assist. Εσένα πιο πολύ σου, ποια σου αρέσει η
αλλά αν δεν θέλει να αγωνιστεί σε αυτό. Στα πλάγια. Νέο προπονητή φέτο στην προετοιμασία, σε σχέση με την περσινή προετοιμασία, νέο προπονητικό team. Έχουν έρθει ήδη κάποιοι καινούργοι παίχτε. Τι ποδόσφαιρο θα δούμε φέτο στο ΠΑΟΚ, και με βάση όσα δουλεύει τώρα. Ξέρουμε ότι ο κύριος Σίβιτς του αρέσει το καλό ποδόσφαιρο, το ωραίο το ποδόσφαιρο, αλλά και το ουσιαστικό. Αυτό δουλεύουμε στις προπονήσεις, δουλεύουμε να έχουμε την κατοχή της μπάλας, δουλεύουμε διάφορους αυτοματισμούς και πιστεύω ότι θα τους αφομοιώσουμε στην προετοιμασία. Έχουμε το χρόνο του κατάλληλο, ώστε να μπορέσουμε να το δείξουμε και στον αγώνα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε το εξής έργο, να ξεκινάει μια προετοιμασία με ενθουσιασμό, με υποσχέσεις και στην πορεία πάντα Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο να χαλάει η μαγιά, να αρχίζουν οι δικαιολογίες, να πέφτει η ομάδα. Αν υπάρχει κάτι που νιώθεις ότι μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό, εντάξει, σίγουρα δεν είσαι μάθημα, να ξέρεις το μέλλον. Και μια προσωπική απορία, αν μπορείς να βρεις απάντηση, γιατί πραγματικά λέγατε πέρσι ότι σε ένα διάστημα που η ομάδα δεν πήγαινε καλά και είχατε αρκετό καιρό να πάρετε νίκη, ότι χρειαζόμαστε μία νίκη για να πάρουμε τα πάνω μας. Κάποιος που εσείς παίζει στον ΠΑΟΚ χρειάζεται μία νίκη για να πάρει τα πάνω του ψυχολογικά. Σίγουρα. Οι νίκες δίνουν την ψυχολογία στην ομάδα. Οι νίκες δίνουν το σερί των νικών, δίνει και τον κατάλληλο ενθουσιασμό για να μπορείς να πιστεύεις ότι μπορείς να καταφέρεις το στόχο σου. Οπότε η νίκη είναι το σημαντικότερο. Από εκεί πέρα βρισκόμαστε στον ΠΑΟΚ, υπάρχει πίεση. Ο κόσμος θέλει μόνο να κερδίζει αυτή η ομάδα. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να κερδίζουμε. Από εκεί πέρα πάντα ξέρουμε ότι στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει ο καλύτερος. Θα υπάρχουν και κακά αποτελέσματα. Εκεί πιστεύω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η στήριξη του κόσμου. Το χρειαζόμαστε πολύ πάντα κοντά μας και πιστεύω ότι αν ο κόσμος είναι ήρεμος και ξέρει ότι μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί πολλά πράγματα. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο ο οπαδός νιώθει περισσότερη σιγουριά όταν σε βλέπει στην ενδεκάδα. Αυτό είναι για τη δουλειά που προσφέρεις εσύ. Σήμερα σε είδαμε πιο απλό, τυχαίνεις και πιο εύκολα αλκοόλ και χρησιμοποιείς και με τη μία. Πού νιώθεις εσύ ότι καλυτερεύεις ατομικά? Σίγουρα το ότι παίρνω εμπειρίες. Η περσινή χρονιά ήταν ένα μάθημα για μένα ουσιαστικά. Έχω πάρει εμπειρίες και αυτή τη στιγμή ξέρω ότι δεν είναι πάντα να πάρω την μπάλα και να τριπλάρω. Πρέπει να παίζω πιο ομαδικά, το έχω καταλάβει αυτό. Και εκεί εστιάζω και από την αρχή της σεζόν. Να βοηθά πιο πολύ τους συμπαίχτες μου και να είμαι ακόμα πιο πολύ ουσιαστικός. Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Τα στατιστικά σου είναι χρηστικά για το χρόνο συμμετοχή που είχες. Αλλά ήταν μια ξεκάθαρη δυναμία δικιά σου, προφανώς λόγω εμπειρίας, το πώς λειτουργεί σε σετ παιχνίδι και το πώς τραβάσεις κάποιες ενέργειες μέσα στο παιχνίδι. Έχεις μελετήσει το παιχνίδι σου, είσαι σε θέση πλέον να πεις, να μετρήσεις πότε σε παίρνει να κάνεις μια ενέργεια και πότε όχι? Πιστεύω πως έχω φτάσει... Συγγνώμη Γιάννη, χωρίς να χάσεις και αυτό που ουσιαστικά σε ανέδειξε σε πέσει. Ναι, ναι. Γιατί και κατά ψέματα δεν είναι μια λεπτή γραμμή. Ουσιαστικά... Από τη μία να παίρνεις πρωτοβουλία και από την άλλη να είσαι σωστός σε σετ παιχνίδι. Αυτή η θέση που έχω προϋποθέτει και το κάτι παραπάνω. Αλλά το κάτι παραπάνω πρέπει να ξέρεις πότε θα το κάνεις. Αυτό προσπαθώ και εγώ να το βάλω στο μυαλό μου και με βοηθάνε πάρα πολλοί συμπαίχτες μου, ειδικά οι εμπειροί. Και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι αυτό το βάζω στο μυαλό μου ώστε να το κάνω όσο πιο σωστά μπορώ. Αν μπορείς να μας πεις, επειδή ήσουν από νωρίς μέσα και στην προετοιμασία, ποιες είναι οι βασικές διαφορές, πρέπει να είναι πολύ νωρίς βέβαια, μιλάω για το γονάτι στη Θεσσαλονίκη, στη δουλειά του προπονητή και στη δουλειά του προπονητή του, χωρίς να χρειαστεί έτσι να μειώσει κάτι. Από την αρχή της σεζόν. Ναι, που ενδιαφέρον. Στον τρόπο τον οποίο θέλω να περάσω πράγματα στην ομάδα ή δουλεύουμε με την ομάδα. Και στην πειθαρχία και στο αγωνιστικό κομμάτι. Και οι δύο προπονητές δουλεύαν στην πειθαρχία και με τον κύριο Ιβιτς είμαστε πολύ πειθαρχημένη ομάδα. Πολύ συγκεντρωμένοι. Όπως είπα και πριν, ότι στην περσινή προετοιμασία ήταν όλα άγνωστα. Δηλαδή, οι προπονητές ήταν άγνωστοι, δεν ήξερε την ομάδα. Ήταν λίγο πιο δύσκολα για όλους μας. Φέτος τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Και ό,τι μας λέει ο προπονητής το αφομοιώνουμε ακόμα πιο γρήγορα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να αφομοιώσουμε την τακτική και τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας από την αρχή της σεζόν και στην προετοιμασία και να βγάλουμε τους αυτοματισμούς μέχρι τα πρώτα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό.
σας βολεύει περισσότερο το γεγονός ότι μάλλον με προπονητή τον Ήλιτς πηγαίνετε σε ένα σχηματισμό που ναι. ξέρετε καλύτερα. Ναι, σίγουρα αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Θες να επιλέξεις να ξεχωρίσεις μία από τις στιγμές τους περσινές. Η ασίστ στη Γερμανία, το γκολ στην Ξάνθη, κεφαλιά έγινε ωραία, το γκολ με την ΑΕΚ, η ασίστ η πρώτη στην Κροατία, που ήταν η πρώτη στιγμή, ας πούμε, η ασίστ στην Τούμπα με τους Σλοβάκους. Μία στιγμή και τα ξεχώριζες. Κοιτάξτε, μία συγκεκριμένη στιγμή είναι το ότι στο τέλος μας βρήκε όλους να πανηγυρίζουμε στα αποδυτήρια. Και καταφέραμε να πετύχουμε έναν στόχο τον οποίο ήταν εξ αρχής να βγούμε στο Champions League. Αυτό θα κρατήσω και όλα τα άλλα θα τα έχω λίγο πιο πίσω. Τώρα μια που ανέφερες την λέξη και τον στόχο του Champions League, δεν θα έλεγα, σας αγχώνει, σας το έχετε συνέχεια στο μυαλό σας, το ότι πλησιάζει η διαδικασία να ξεκινήσει η επίσημη χρονιά. Κοιτάξτε, είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Και ποιος θα θέλει να βρίσκεται στους ομίλους του Champions League. Υπάρχει πίστη, θέληση, δουλεύουμε όλοι πολύ σκληρά για να πετύχουμε αυτό το στόχο και υπάρχει αισιοδοξία. Μακάρι να το πετύχουμε. Αν με το καλό είμαστε όλοι εδώ του χρόνου και σε ρωτούσαμε με τι θα ήσουν ευχαριστημένος να μας πεις από αυτά που θα πετύχει ή θέλεις να πετύχει ο ΠΑΟ, εφικτή στόχη ποιοι είναι για σένα? Ένας τίτλος. Γιάννη, εντάξει, όλοι λέμε ότι να πάει ο ΠΑΟΚ Champions League, να προκριθεί. Στις συζητήσεις που κάνετε μεταξύ σας, αισθάνεστε ότι είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αυτές τις ομάδες που έχετε μπροστά σας? Και αν κάνετε και κάποιες κουβέντες για το ποια ίσως είναι η πιο βατή αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε κάνει κάποια συζήτηση ποια θα ήταν πιο βατή. Είναι όλες πολύ καλές ομάδες. Τις σεβόμαστε όλες πάρα πολύ. Αλλά δείξαμε τις δυνατότητες της ομάδας και την περσινή χρονιά στην Dortmund, αλλά και σε προηγούμενα χρόνια έχει δείξει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να κοντράρει μεγάλες ομάδες. Πιστεύω ότι με αυτό το γνώμονα πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να καταφέρει να μπει στους ομίλους. Προσωπικά ποια θα έθελες τις 5 που είναι ψήφισες? Δεν έχω κάποια προτίμηση. Θεωρώ και τις 5 εισάξεις ομάδες. Μόνο που τον έβλεπα στα αποδυτήρια, νιώθα πολύ τυχερός που ήμουν δίπλα του, εγώ προσωπικά. Άνθρωπο που τον έπαιζα στο προ, τον είχα δίπλα μου και παίζαμε μαζί ποδόσφαιρο, στην ίδια ομάδα. Ήτανε τιμή μου. Από αυτόν τον παίχτη προσπαθούσα να πάρω σαν σφουγγάρι ό,τι μου έλεγε την κάθε του λέξη. Ήτανε δύσκολο να του βγάλεις λέξη. Μας είχε εξηγήσει ούτως ή άλλως ότι στη Μάντσεστερ δεν μιλάνε πάρα πολύ οι μεγάλοι παίχτες. Κατανοητό, αλλά και μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάθε φορά που έμπαινε και στο γυμναστήριο, τον τρόπο που δούλευε όταν δούλευε, προσπαθούσα να φουγκράζομαι τα θετικά του. Το να πετυχαίνεις λοιπόν σε γεμάτη κούπα ήταν όπως το περιμένες? Το να παίζεις στην Τούμπα και να είναι γεμάτη Τούμπα και να σκοράρεις είναι κάθε φορά ένα όνειρο. Δηλαδή κάθε φορά ζεις ένα όνειρο. Ευχόμουν στο μάτς με την ΑΕΚ να ήταν γεμάτη Τούμπα. Άρα αυτό είναι το πιο ωραίο γκολ, θεωρείς? Δεν θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο γκολ. Θεωρώ ότι δεν γίνεται να παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα και να μην υπάρχει κόσμος. Να είναι γεμάτη Τούμπα, όχι να υπάρχει κόσμος, να είναι γεμάτη Τούμπα. Ακόμα
Εντάξει, μεγάλοι παίχτες, μεγάλες προσωπικότητες σε μια ομάδα πάντα βοηθάνε. Το αν τον είχαμε ανάγκη αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο παίχτη, δεν ξέρω γιατί η ομάδα ήδη έχει πολλούς μεγάλους παίχτες και πολύ καλούς παίχτες. Οπότε στην ερώτησή σας, δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποιον ακόμα μεγαλύτερο παίχτη από αυτούς που ήδη έχουμε. Γιάννη, ποια βλέπεις να είναι η κατάληξη στο Euro, φαντάζομαι εικόνα έχεις, ναι. Αν θες να κάνεις μια πρόβλεψη. Δεν ξέρω αν είναι η αγαπημένη σου ομάδα μέσα στις ομάδες που έχουν απομείνει. Και αν υπάρχει, με αφορμή και το επικείμενο της Champions League που θα πάρετε μέρος, αν υπάρχει κάποιο γήπεδο αποθυμένο που θα ήθελες να αγωνιστείς, είτε φέτος είτε επόμενα χρόνια. Δηλαδή και μόνο η σκέψη να είναι ο όνειρος για σένα. Εντάξει, στον Μπερναμπέου θα ήθελα κάποια στιγμή να αγωνιστώ. Είμαι φαν της Real. Είμαι φαν του Ρονάλντο. Το σημειώνω. Ναι, σημειώστε τα. Άρα και η Πορτογαλία. Άραγε Πορτογαλία, αν και είμαι Πορτογαλία λόγω Ρονάλντο, αλλά είμαι Γερμανία. Που στηρίζω τη Γερμανία. Υποστηρίζει η Γερμανία. Όποιος κυνηγάει σάμπος, τον κυνηγάμε. Να κάνω εγώ όποιος κυνηγάει. Ναι, πέρσι νιώσατε μια απογοήτευση από τους οπαδούς. Το κατανοήσατε αυτό. Σκεφτήκατε για ποιο λόγο υπήρχε μια κάποια, αν υπήρχε κάτι να αποψήσω απογοήτευση. Ότι το κερασάκι στην τούρτα μπορεί να μην αλλίωσε τα πράγματα στο τέλος με την πρωτιά στα πλοία. Στα μέσα τη σεζόν, ένα μάτς που θυμάμαι με τον Ηρακλή μέσα στην Τούπα ήταν η χειρότερη μου μέρα στον ΠΑΟΚ. Εκεί ένιωσα την απογοήτευση του κόσμου. Με το δίκαιό τους. Με το δίκαιό τους κιόλας. Τι θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να πω ότι ακόμα και σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές. Αν ήμασταν ακόμα λίγο πιο ενωμένοι, πιστεύω θα ξεπερνούσαμε πιο γρήγορα αυτό το σοκ από μια τέτοια ήττα. Υπήρχαν αποδυτήρια όταν λες. Υπήρχαν αποδυτήρια. Απλά υπήρχε με τον κόσμο μια απογοήτευση που τη βλέπαμε και... Αν ήμασταν πιο ενωμένοι. Αυτό ακριβώς. Με τον κόσμο ακόμα πιο ενωμένοι. Φυσικά ήταν η ερώτηση κρίσεως. Πέρσι, εντάξει, παρά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να προγραμματίσουμε γιατί δεν υπάρχει τούτο στο ΠΑΟΚ. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές έλεγαν ότι η ομάδα δουλεύει καλά και ότι κάποια στιγμή θα βγει αυτή η δουλειά στον αγωνιστικό χώρο. Για ποιο λόγο δεν. Ενώ υπήρχε πίστη και στο πλάνο του προπονητή και στη δουλειά του και υπήρχε και καλό κλίμα, αυτό λέγατε περισσότεροι. Δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να το δείξει ακόμη στο γήπεδο και έπρεπε να υπάρξει αλλαγή προπονητή. Αν θυμόμαστε τα μεγάλα μάτς, ειδικά μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο, αν δεν κάνω λάθος. Στα εύκολα μάτς είχαμε ένα πρόβλημα, δεν ξέρω, κατά κάποιο τρόπο μπορώ να πω ότι υποτιμούσαμε τον αντίπαλο. Εκεί ήταν το κυριότερο λάθος. Και ότι οι αλλαγές του συστήματος έπαιξε και αυτό το ρόλο της. Θα μου πείτε το σύστημα τώρα, είστε 11 παίχτες, παίζετε μέσα, αλλά πιστεύω ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο οι συνεχόμενες αλλαγές συστήματος. Και εντεκάδας. Και εντεκάδας. Και εντεκάδας. Κάτι από ψέματα το ζητούμε να είναι ισορροπία σε μια ομάδα. Είτε άμυνα είτε επίθεση, τακτικά να είστε σωστές αποστάσεις. Αυτό το βλέπεις πλέον να υπάρχει με την εποχή ήδη, δηλαδή ότι είναι μια ομάδα που κολλάει περισσότερο σε επίπεδο χαρακτηριστικών από τις προηγούμενες σεζόν. Ναι, ναι. Σίγουρα. Καταρχάς, την προηγούμενη σεζόν παίζαμε ένα 3-5-2, το οποίο κανένας από εμάς δεν το είχε παίξει, πιστεύω, αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα καινούριο σύστημα. Το 4-3-3 μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι ένα επιθετικό σύστημα. Είναι ένα σύστημα το οποίο, μαζί με τον κύριο Ίβιτς, το δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Και αφού επιμένουμε σε αυτό το σύστημα, πιστεύω ότι βοηθάει και για την συνέχεια. Στο να ξέρει ο καθένας το ρόλο του. Γιάννη, γίνεται πολύ κουβέντα έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω, σε αυτή τη σύγκριση μεταξύ Τούντορ και Ίβιτς. Ας αφήσουμε το κομμάτι του Τούντορ, να επικεντρωθούμε λίγο σε ότι διαφορετικό για σας ο παίκτες έχει δώσει μέχρι τώρα ο σημερινός προπονητής ομάδας. Γιατί γίνεται αρκετή κουβέντα από ό,τι καταλάβει και σύγκριση. Ο κύριος Ίβιτς μας έδωσε την περσινή μεγάλη επιτυχία στο να μπούμε στους ομίλους. Στα προγραμματικά του Champions League. Ναι, ναι, ναι.
Μάλλον. Ναι, 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 το πιστεύω πολύ. Θέλω να το πιστεύω πολύ. Είναι δύο βήματα όμως μεγάλα. Είναι δύο μεγάλα βήματα. Αλλά αυτά κρίνουν και τις μεγάλες ομάδες. Αν θέλουμε να λεγόμαστε μεγάλη ομάδα. Ο κύριος Σίβιτς, όπως είπα πριν, κατάφερε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή ξεκινάει τη σεζόν με μεγαλύτερους στόχους. Και η ομάδα αυτή τη στιγμή ξέρει ποιος είναι ο κύριος Σίβιτς. Και εμείς ξέρουμε τι ζητά ο κύριος Σίβιτς. Όπως είπα και πριν, γνωρίζουμε ο καθένας τον τρόπο παιχνιδιού του άλλου. Και από την αρχή της σεζόν είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τα πρώτα παιχνίδια που θα έρθουν. Εσύ δεν θυμάμαι να έχεις ζήσει άλλη πρώτη στον ΠΑΟΚ όπως έχει γίνει φέτος. Όχι, δεν είναι πρώτη. Σε σχέση με άλλες σεζόν δεν έχει πολύ κόσμο. Γενικώς υπάρχει μια, έτσι, μια, ένα χαμηλών τόνων, μια χαμηλών τόνων ατμόσφαιρα, ας πούμε, γύρω από τον ΠΑΟΚ. Αυτό εσύ πώς το εκλαμβάνεις, ίσως σε συνέχεια της ερώτησης που έκανε ο Μιχάλης, ότι μπορεί να πετύχετε τους στόχους στα play-off, αλλά περιμένει κάτι παραπάνω κόσμο για να ενθουσιαστεί και να αγκαλιάσει την ομάδα. Λίγο σας αδικεί το γεγονός ότι ενώ πετύχατε αυτό το πράγμα και δεν την ευκαιρία που δεν την έχει συχνά ο ΠΑΟΚ να παίζει προγραμματικά Champions League, πώς βλέπεις αυτή τη στάση του κόσμου μέσα στην ομάδα? Μου το είπαν τα παιδιά ότι δεν είχε ανάλογο κόσμο όπως είχε τις προηγούμενες σεζόν. Προτιμάω να μην υπάρχει ενθουσιασμός. Προτιμάω να είμαστε όλοι σε ένα ρυθμό, σε ισορροπία. Δεν θέλω ούτε να είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά ούτε και απογοητευμένοι. Δεν νομίζω ότι μας αδικεί αυτό. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας και ξέρουμε ότι αν είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, όπως είπα και πριν, το ξανατονίζω, ότι μπορούμε να πετύχουμε.